Τι έγινε, κλαίει μπαμπά? Να κοιμήσω κι εγώ. Ωραία, έρχομαι. Αφού έχει φάει, γιατί κλαίει? Δεν ξέρω. Να την πάρουμε να κοιμηθεί μαζί μας. Τι συμβαίνει? Τίποτα. Συνέχισε και εμείς θα πάρουμε το μωρό μαζί μας. Θα την βάλουμε να κοιμηθεί ανάμεσα μας. Μήπως την ακομάθουμε? Έλα, μωρό, για μια φορά δεν πειράζει. Πιο αθώος θα την πληρώσει. Έτσι, για να μάθετε. Θα είναι το αθώο θύμα σας. Εσείς θα φταίτε. Όλοι εσείς. Αγάπη μου, δεν κοιμήθηκα καθόλου καλά. Είχα μια ανησυχία όλο το βράδυ. Να μεταφερθούμε σε ένα ξενοδοχείο, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ εδώ. Ναι, εντάξει. Τι θες να κάνουμε σήμερα? Δεν ξέρω. Εξαρτάται από το τι ώρα θα τελειώσω από τη σύσκεψη. Καλημέρα, Βασιλική. Καλημέρα. Καλημέρα, Μελίνα. Τι θα κάνουμε σήμερα? Καλημέρα, Μελίνα. Καλημέρα, Ρομπέθαλ, εδώ το μωράκι σας. Θα το κανονίσετε με τη Μελίνα. Εγώ δεν ξέρω τι ώρα θα ξεμπερδέψω, Δάφνη μου. Βασιλική, σε ξεσπιτώσαμε. Εμείς θα φύγουμε, θα πάμε σε ξενοδοχείο. Να γυρίσεις και εσύ σπίτι σου. Δεν την αφήνω να πάει πουθενά. Μιλάμε, περνάμε καταπληκτικά. Θα την κάνω μόνιμη συγκάτοικό μου. Άμπα, όχι. Σήμερα λέω να γυρίσω στο σπίτι μου, να κοιμηθώ στο κρεβατάκι μου. Γάλα, κορού. Σου βάζω το σάντουιτς στη τσάντα και φεύγουμε. Θα αργήσουμε για το σχολείο. Έπιες το γάλα σου? Ναι, κάτσε να πω κάτι στον μπαμπά. Μπορείς να πεις της Μελίνας να φέρει το μωρό και σήμερα να το δω? Βεβαίως. Οι επιθυμίες σου διαταγές μου. Τέτοια της λες και μου τη χαλάς. Ναι. Καλημέρα. Με ρωτάει η Στεφανία αν θα μπορέσεις να φέρεις από εδώ αργότερα το μωρό, για να το δει. Ναι, έγινε. Θες να έρθουμε το απόγευμα που θα είναι εδώ και ο Αχιλλέας? Α, θα έρθει και ο κύριος Αχιλλέας. Εννοείται, Σύφη. Γεια. Γιατί του είπες εννοείται, Σύφη? Σου πέταξε κάποιο καρφί για μένα, έτσι? Αμάν πια, βρε αγάπη μου. Ωραία. Άρα λοιπόν μπορούμε να ξεκινήσουμε. Όλγα. Μελετήσατε τα στοιχεία που σας έδωσα? Ναι, και έχω κάποιες ενστάσεις. Κι εγώ. Ωραία, ξεκινά πρώτος.
Εδώ λέει ότι η Ιταλίζα ήταν τον πρώτο χρόνο να φτάσουμε το 1 εκατομμύριο μπουκάλια από διάφορες ποικιλίες. Ναι, και μας προτείνουν η μισή ποσότητα να είναι μερλό και καπερνέ και η άλλη μισή να είναι από σπάνιες ποικιλίες. Ναι, είπαν ότι μπορούν να καλύψουν όλη την ποσότητα καπερνέ και μερλό, αλλά για τις σπάνιες ποικιλίες μόνο 100.000 μπουκάλια. Ακριβώς. Και θέλουν από εμάς 400.000 μπουκάλια από τοπικές ποικιλίες που δίνουν αυθεντικό μπρούσκο. Έκανα ένα πρώτο υπολογισμό και το συμπέρασμα είναι ότι αυτή η αναλογία είναι άνηση οικονομικά. Και είναι εις βάρος μας. Οπότε θα πρέπει να τους κάνουμε μια αντιπρόταση. Εγώ πιστεύω να τους προτείνουμε να φτάσουμε το 1.300.000 μπουκάλια. Μια τεράστια παραγωγή. Πώς θα ανταποκριθούμε? Άσε με να τελειώσω, Αναστασία. Λοιπόν, προτείνω να καλύψουν αυτοί με 700.000 μπουκάλια καπερνέ και μερλό, 100.000 μπουκάλια από σπάνιες ποικιλίες που δεν έχουμε εμείς και τις άλλες 400.000 από τη μεριά τη δική μας με μπρούσκο τοπικής παραγωγής. Ωπα, μισό λεπτό. Και το δικό μας μερλό και καμπερνέ και τα χαρμάνια με το πεσάν, τι θα γίνει? Θα μπορούσαμε να τα διαθέσουμε στην εσωτερική αγορά, μόνοι μας, όπως κάναμε μέχρι σήμερα. Δύσκολα. Μιλάμε για πολύ μεγάλες ποσότητες. Ναι, συμφωνώ. Θα πρέπει να βρούμε άλλη λύση. Ωραία, λοιπόν. Αφού καταλήξαμε σε μια συμφωνία μεταξύ μας, τι θα λέγατε να φτιάξουν ένα mail η Όλγα και η Αναστασία με τις προτάσεις μας και να τους το στείλουμε? Θα πρέπει να περιλαμβάνει και την οικονομική αντιπρόταση που τους κάνουμε, έτσι? Ναι, εννοείται. Και σε αυτό θα πρέπει να συνεργαστούμε οι δυο μας. Και ελπίζω να μην τσακωθούμε ξανά. Μπορούμε, σας παρακαλώ, να αφήσουμε τα προσωπικά μας έξω από αυτή τη δουλειά? Αυτό το project είναι κάτι που μας ενδιαφέρει. Και εσάς και εμάς. Οπότε πώς προχωράμε? Θα κάνουμε αυτό που συμφωνήσαμε. Το μεταξύ εμείς πρέπει να πάμε πίσω στην Κύπρο, γιατί οι δουλειές αυτή την εποχή τρέχουν. Ναι, αλλά δεν γίνεται να τα συζητάμε από απόσταση. Θα στείλουμε το mail, αυτοί θα απαντήσουν. Δεν μπορώ να σας ψάχνω έναν-έναν για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Ναι, έχει δίκιο η Όλγα. Θα πρέπει να μείνετε όσο χρειαστεί, μέχρι να κλείσουμε τη συμφωνία. Ματθαίο, ας κάτσουμε άλλες δύο μέρες. Ναι, εντάξει. Να το δούμε. Λοιπόν, να κάνουμε μια σύνοψη. Κορίτσια, τι γίνεται? Δεν πήγατε καμιά βόλτα? Όχι. Θέλαμε να πούμε τα νέα μας. Μετά μου φέρε και η κοπέλα το παιδί και την άφησα να φύγει 2-3 ώρες να ξεσκάσει. Και το μωρό σου κοιμάται στο πόρτ, μπεμπέ. Αχ, με έχει ξετριλάρει αυτό το παιδί. Τι θα κάνουμε το Μινά? Θα τον πάρεις τηλέφωνο. Πάρ' τον. 1, 2, 3 θα ψηθεί. Πρέπει να έχεις επιμονή σε αυτά. Ακού τον. Κάτι ξέρω, έχει λιάζει από επιμονή. Έλα, έλα, πάρε, πάρε. Μπορεί να σου φέρουμε γούρι. Μινά μου. Βασιλικούλα, κοίτα να διαγράψεις αυτό το τηλέφωνο από την ατζέντα σου και από το κινητό σου, γιατί ο Μινάς ο Δουκάκης δεν υπάρχει για σένα πια. Μη με ξαναπάρεις τηλέφωνο. Βρε Μινά μου, τι σου ζητάω? Να συναντηθούμε, να μιλήσουμε. Δεν θέλω, ρε παιδάκι μου. Τέλος. Μου το έκλεισε. Δεν θέλει να συναντηθούμε. Δεν πειράζει, θα τον ξαναπάρεις. Πρέπει να επιμείνεις. Αχιλλά, σε λίγο που θα ξυπνήσει το μωρό, να το πάρουμε να πάμε από το σπίτι του Σύφη, να το δει Στεφανία. Ρε κακό που με βρήκε με αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή. Ποιος με μου? Ποιος με μου, τσοσέ. Τώρα έτσι θα είσαι με μουτρά? Όπως θέλω θα είμαι. Πού πάτε, ρε? Στον κύριο Σύφη να δει το μωρό. Βλέπεις, δεν θα γλιτώσω ποτέ από αυτόν τον τύπο. Αν είναι να είσαι έτσι, να μην πάμε καθόλου. Α. Τι κάνετε, ε? Καλημέρα. Τι έκπληξη είναι αυτή. Καλημέρα. Γεια. Yeah. Αυτό εδώ το μικρούλι, τι κάνει? Πώς έχει μεγαλώσει έτσι. Κουκλή είναι. Ευχαριστούμε. Να σας ζήσει. Ευχαριστούμε. Εμείς δυστυχώς πρέπει να φύγουμε, βιαζόμαστε. Ναι, μη στήσουμε και τον κύριο Σύφη. Γεια. Αγόρι μου, συγγνώμη που άργησα. Να σε φιλήσω.
Ναι, ναι. Πάμε για φαγητό. Εγώ έχω φάει, αλλά άμα θες έρχομαι μαζί σου να σε κάνω παρέα. Πραγματικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου το φαγητό. Θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Θέλω να συναντηθείς με τον Πάτροκλο. Τα έχουμε πει αυτά. Μη με φέρνεις σε δύσκολη θέση. Δεν θέλω να έχω παρτίδες μαζί του. Κάντο για μένα, Νεκτάριε. Σε παρακαλώ. Είναι τόσο μεγάλη ευκαιρία που είσαι τώρα εδώ στα Χανιά να έρθεις έτσι από το σπίτι να μαγειρέψω κάτι, να φάμε όλοι μαζί σαν οικογένεια. Αγόρι μου. Σε παρακαλώ. Καλά, εντάξει. Θα το κάνω, αλλά μόνο για σένα. Κανονισέ το. Αχ, εσύ. Σε ευχαριστώ. Περάστε, περάστε. Η Στεφανία περιμένει πώς και πώς να δει το μωρό. Κοιμήθηκε στο δρόμο. Ίσως επειδή δεν της αρέσει να τη βλέπουν σαν να είναι αξιοθέατο. Γεια σας! Γεια σας! Γεια σας! Αγάπη μου, τι μου έφυγες. Εμείς πατριώτοι να μιλούμε τη γλώσσα μας. Σαν την Κύπρο, ναι, ναι, ναι. Ναι, αλλά αγαπώ και την Κρήτη, γιατί παντρεύτηκα κριτικιά. Τις κριτικοί έχουν πολύ μπάθος. Έτσι λαλούν. Τι γελάς, ρε, κοροϊδεύεις τη γλώσσα μου. Α, θέλει να τον πάρει για να το σηκώσει. Σιγά-σιγά, κοιμάται το μωρό. Θα περιμένω μέχρι να ξυπνήσει. Μελίνα, μπορείς να μου δείξεις τα κοσμήματα που σου έκανα δώρο για σένα και για το μωρό και ο πατέρας μου. Τι δώρο έκανε ο πατέρας της για σένα και το μωράκι? Λοιπόν, αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Τελείωσε. Χαλάει και η δουλειά και χαλάνε όλα. Ακούς, ρε.